Μαζί μας ο Βασίλης Μήτας, ο προπονητής της K15, coach ΙΤΑ, στην ψυχοφθόρα διαδικασία το πέναλτι. Το πρώτο σχόλιο σου για το παιχνίδι. Ναι, νομίζω ότι στο αγωνιστικό κομμάτι, στο πρώτο μέρος, καταφέραμε και ελέγξαμε περισσότερο το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Καταφέραμε να φτάσουμε την μπάλα με ωραίο τρόπο στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Ίσως θα έπρεπε να γίνουμε λίγο περισσότερο πολιτικοί. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε δύο ομάδες που κυνηγήσανε και δύο την νίκη. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά του Παναθηναϊκού και στα δικά μας παιδιά. Το παιχνίδι άνοιξε. Είχαν και δύο ομάδες την ευκαιρία να κερδίσουν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι κρίθηκε στα πέναλτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν ποδόσφαιρο πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτές τις δύο, για τους ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν σήμερα σε αυτό το γήπεδο, γιατί δείξαν ότι έχουν μέλλον μπροστά τους. Και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτή την ηλικιακή μας κατηγορία, γιατί δείχνουμε ότι έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να στελεχώσουν σε λίγα χρόνια την πρώτη ομάδα μας. Η χρονιά μπορεί να κλείνει με πικρό τρόπο, αλλά γενικά ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε από την καλοκαιρινή προετοιμασία. Έτσι, μια πρώτη ανασκόπηση όλου αυτού που ζήσατε τη φετινή σεζόν μαζί με τα παιδιά σας. Εντάξει, σεζόν δεν τελείωσε. Η σεζόν τελειώνει όταν σταματάμε τις προπονήσεις. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Έχουμε δύο τουρνά στο εξωτερικό. Είναι ένας πικρός τρόπος, μια ήττα και στα πέναλτι σε ένα τελικό. Αλλά θα το ξεπεράσουμε γρήγορα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών. Εκεί πάνω θα δουλέψουμε. Σε κάποια χρόνια, το έχω πει πολλές φορές, δεν θα θυμάται κανένας ποιος είναι και σήμερα. Θα θυμούνται όλοι ποιος έπαιξε την πρώτη ομάδα ποδόσφαιρο. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τις όμορφες στιγμές που είδαμε μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων και την γενικά ωραία ατμόσφαιρα που ζήσαμε σήμερα στο ΔΑΚ Λαμίας. Όσοι ασχολούνται με το παιδικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι χαρούμενοι για όλα τα παιδιά που βρεθήκαν εδώ. Γιατί διδάξανε ποδόσφαιρο, διδάξανε πολιτισμό, είχαν άριστες συμπεριφορές μεταξύ τους, είχαν άριστες συμπεριφορές απέναντι στους διαιτητές. Και για αυτούς όλους τους λόγους θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο τέτοια παιχνίδια να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να τα παίξουν με ανοιχτό το γήπεδο σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Εάν συνεχίσουμε να έχουμε σε τέτοια παιχνίδια μόνο 200 άτομα, όταν αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν, θα θεωρήσουν αυτονόητο το γεγονός να παίζω χωρίς κόσμο, να παίζω σε κλειστά γήπεδα. Δεν είναι το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να έχουμε ανοιχτά τα γήπεδα σε 15 χρόνια παιδιά να παίξουν με κόσμο και να το ευχαριστηθούν. We'll be right back.